Καλημέρα παιδιά και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Πάω τώρα να πάρω τα μάξι μου, πάμε συνεργείο. Έχει τέλεια μέρα σήμερα. Απλά πάλι βιάζομαι κλασικά, σας αφήνω μία μπαμ και τα λέμε συνέχεια. Έχω βάλει ήδη το κόλτ να ζεσταίνεται, οπότε θα φύγουμε τώρα. Αυτά προς το παρόν, τα λέμε στη συνέχεια. Επίσης, για όσους ρωτάτε, όχι, δεν έχω αλλάξει συνεργείο, παιδιά. Απλά συμβαίνει και αυτό κάποια ιαπωνικά αμάξια, να μην χρειάζεται να πηγαίνουν συνεργείο τόσο συχνά. Οπότε, ναι. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε για σέρβις. Μας έχει ανάψει και ένα τσεκ. Τι είναι αυτό το τσεκ, θα το δούμε στο συνεργείο. Τι άλλο, έχουμε να κάνουμε κάποια άλλα πράγματα και θα τα δούμε εκεί πέρα. Αυτά. Οπότε, ξεκινάμε να μην αργήσουμε. Δεν ξέρω κάτι άλλο. Πάμε και βλέπουμε συνέχεια. Ποια θα αργήσει το συνεργείο? Εγώ. Και κάτι ακόμα. Αν το βλέπει ο μηχανικός μου, ρε Μανώλη, φέρε λίγο το συνεργείο λίγο πιο κοντά. Δεν μπορώ άλλο. Λοιπόν, φτιάξαμε και το ντουλαπάκι, γιατί έπεφτε συνέχεια το ντουλαπάκι. Και το φτιάξαμε, βάλαμε σκηνάκι και όχι αμορτισέ που ήταν όπως πριν. Και τώρα θα το ξαναβάλω, θα ξαναβάλω τα πράγματα μέσα και από το ντουλαπάκι μας το καίει. Μετά έχουμε να δούμε για ποιο λόγο το τσεκ είναι αναμένο. Τώρα είμαστε στη διαδικασία αλλαγής λαδιών. Τι άλλο? Και ό,τι είναι σας λέω. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα γίνει. Όλοι κοντά. Με μια φωνή. Κοντά. Αυτό είναι το πιο μεγάλο παραγωγό. Γιώργο, σε όλε. Πάμε πολύ. Θέλω να φτιάξω ένα τέτοιο στο σπίτι μου, να έχω εργαλεία. Βεκαμε. Παιδιά, σήμερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό έχει και φασαρία. Αλλά ναι. Τι κάνουμε πότε, Μανώλη, επισκευή? Ωραία. Εδώ πέρα λείπει κάτι. Δεν ξέρω τι λείπει, αλλά ναι. Κάτι καλό ετοιμάζεται και εδώ πέρα σίγουρα. Πώς είναι?
Ελάτε. Έλα. Πώς είναι το ίδιο Ισπανό? Από το 2018. Θέλεις, έλεγες, κύριες. Δεν είναι ότι εγώ είχαμε ένα χρόνο. Όχι, την είχα πολύ... Εντάξει, βέβαια την είχα πάρει κουτί. Αλλά εντάξει, είναι αρκετά χρόνια. Γι' αυτό είχαμε... Εντάξει, τουλάχιστον χαίρομαι που δεν είναι τα οστήρια. Γιατί ένα σαραντάρικο, εντάξει, το δίνω. Παρακαλώ. Είσαι ο Τσεν Γιώργο. Είμαι από εδώ. Ναι. Οπότε με το τσεκ τι φάση, τι θα κάνουμε τώρα? Τίποτα, αρέσει. Θα το έχουμε αναμένο? Όχι, θα ξανανάψει. Πάντα αναδιεύα, φοράς ξάγνωση, φοράς φίλτρο, φοράς πρόγραμμα. Τι θες να μισάς άλλο τσεκ, δεν γίνεται. Ωραία, οπότε το τσεκ είναι μια χαρά, δεν έχουμε χαρά. Πάντα, ξέρεις πότε θα σου ανάβει? Πότε? Όταν πηγαίνεις κυριλέ. Όταν πηγαίνω κυριλέ, εντάξει, δεν θα πηγαίνω κυριλέ. Δηλαδή, όταν πηγαίνει κυριλέ, θα βρει κάποιο να κάνει πίπτη ανάψη. Όσο ναι. Πατά, δεν ανάψει ποτέ. Πόσο όμω, να ανάβει το τσέκ, θα ανάψει πάει καλύτερα. Α. Να ανάβει το τσέκ, θα ανάψει πάει καλύτερα. Ωραίο, εντάξει. Γιατί έχει διαβάσει τα παραπάνω που του δίνουμε. Δηλαδή, παραπάνω αέρα, παραπάνω βενζίνη. Λοιπόν, με το τσέκ είμαστε OK, το σβήσαμε. Οπότε για να καταλάβετε κι εσείς, το τσέκ δεν σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Απλά διαβάζει όλα τα εξτρά που έχουμε βάλει πάνω στα μάξι. Και μου είπε ότι όταν πηγαίνω συνήθως κυριλέ θα ανάβει το τσεκ. Οπότε δεν είναι κάποιο έτσι τόσο μεγάλο πρόβλημα. Βασικά δεν είναι καθόλου πρόβλημα, αλλά αυτό. Δηλαδή το τσεκ δεν σημαίνει κάτι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση στο δικό μου αμάξι. Τώρα θα βγάλουμε αυτό το κάτω μέρος, γιατί έχουν καεί τα λαμπάκια, για να τα δώσουμε για επισκευή και θα βάλουμε στη θέση του ένα άλλο που θα μου δώσει ο Μανώλης. Και θα αλλάξουμε και τα κάκια που χρειάζεται. Αυτά. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε τα τακάκια να έρθουνε. Γιατί πίσω δεν έχω καθόλου, μπροστά έχω ακόμα αρκετά. Αυτά, έχουμε κάνει αρκετά πράγματα σήμερα. Τι άλλο, ό,τι είναι, ξέρετε, ενημερώνω. Σηκώσαμε και τα μάξι για να αλλάξουμε τα τακάκια. Να ρίξουμε μια ματιά από κάτω. Πρέπει να γυαλίσουμε λίγο την εξάτμιση. Χρειάζεται έτσι λίγο γυάλισμα. Και εδώ βλέπουμε τα τακάκια και τα έτρωγε και η δισκόπλακα. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστούμε. Εντάξει, βάλαμε καινούρια, είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουμε κάτι άλλο νομίζω προς το παρόν. Λοιπόν, όπως βλέπετε, μηδενίσαμε και το καντράν. Δεν ξέρω αν βλέπετε. Για τα χιλιόμετρα, για τα λάδια. Το τσέκ έχει σβήσει όπως βλέπετε. Αυτά. Και τώρα γυρνάω, μιας και τελειώσαμε όσα είχαμε να κάνουμε για σήμερα. Αλλά σίγουρα έχουμε ακόμα μία επίσκεψη ξανά στο συνεργείο για τα λαμπάκια αυτά εδώ πέρα που πρέπει να λαχτούν.
τα δώσαμε να τα φτιάξουν. Και εδώ πέρα έχω πάρει ένα υγρό, μου το έδωσε ο Μανώλης, που θα σας δείξω όταν φτάσω σπίτι τι είναι και τι κάνει. Αυτά. Τέλος πάντων, και να βάλουμε προσεκτικά τώρα από το υγρό που μας έδωσε ο Μανώλης. Ελπίζω να μην τα κάνουμε, καταλάβατε, εδώ μέσα, αλλά εντάξει, γενικά είμαι προσεκτική. Για να μην φάω χρόνο, θα βάλω αυτό τώρα προς το παρόν μέσα. Πάει το καπάκι. Τέλος πάντων, το αφήνω εκεί. Και έπεσε πάνω στα ρούχα μου. Είμαι πολύ προσεκτική γενικά, το καταλάβατε. Ελπίζω να μην αφήνει σημάδι. Τέλος πάντων, έχω και κάτι πανιά που πρέπει να βάλω για πλύσιμο. Λοιπόν, και τι κάνει το συγκεκριμένο υγρό. Μου είπε ότι έχω κάποιους λεκέδες στο κάθισμα. Και επειδή δεν θα το πάω για βιολογικό, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι, μου το έδωσε τέλος πάντων γιατί κάνει δουλειά, από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα έχει εδώ πέρα ένα άσπρο σημαδάκι, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Νομίζω το βλέπετε. Μου λέει να ρίξω. Έλα. Μπράβο. Ωραία. Βόλικο μου λέει, δώσ' να καταλάβει. Του δίνω από ό,τι φαίνεται και μου λέει να το τρίψω δυνατά. Λοιπόν, ναι, βέβαια θα χρειάζεται να στεγνώσει αυτό και λίγο πάνω είχε. Όπου πες μου ότι δεν φεύγει τώρα από το παντελόνι, να τσιρίξω. Λοιπόν, ένα καθαρό πανάκι μου είπε. Θα μπει και αυτό μετά για πλύσιμο. Και τώρα θα συνεχίσω και στο κάτω μέρος. Και θα σας δείξω μετά. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα δείτε διαφορά. Και συνεχίζουμε με το υπόλοιπο κάθισμα. Θα το ψεκάσω γενικά. Αλλά έχει ψεκαστεί όλα τα μάξιμα αυτό το πράγμα. Γίνεται, κάτι κάνω λάθος, αλλά δεν πειράζει τώρα. Ωραία. Για να τρίψουμε. Και στο πλάι θέλει, θα κάνω τώρα. Μου είπε ότι θα χρειαστεί λίγο να στεγνώσουμε. Τώρα αν το κάνω χειρότερα ή καλύτερα, ένας Θεός ξέρει. Θα δείξει. Όταν στεγνώσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνουμε λίγο εδώ πέρα που έχει μια... ένα σημάδι, τέλος πάντων. Εδώ πέρα έχει. Εδώ. Γιατί βγάζει μόνο αφρό. Ναι, εντάξει. Είναι μαλακία το συγκεκριμένο ψεκαστήρι.
να πάρετε καλύτερο. Εσείς, γιατί εγώ πήρα μαλακία. Ναι, συγγνώμη. Λοιπόν, κάνουμε και αυτό εδώ. Και πλευρά. Και τουλάχιστον είναι πολύ πολύ καλύτερα. Πάμε τώρα να κάνουμε και την θέση του οδηγού. Η θέση του οδηγού είναι χειρότερη, βλέπετε. Αλλά βέβαια, παιδιά, να ξέρετε ότι το αμάξι είναι από το 2005-2006 εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τότε δεν έχει γίνει βιολογικός. Οπότε είναι φυσιολογικό να υπάρχουν έτσι βρωμιές, να το πω. Τέλος πάντων, θα δούμε την αλλαγή. Ορίστε. Σαν καινούριο. Εν τω μεταξύ τώρα το σπρέι δουλεύει κανονικά. Ναι, δεν ξέρω, το πιάνει τα δικά του, τέλος πάντων. Πάμε να κάνουμε και αυτό εδώ το κομμάτι που βλέπετε πώς είναι. Και επανέρχομαι. Επίσης, όποιος το βλέπει και θέλει να κάνει sponsor καθίσματα ή τουλάχιστον να μου ράψει τα καθίσματα, περιμένω μήνυμα. Ναι, βλέπετε. Αλλά εντάξει, όταν ένα αμάξι είναι του 2005-2006, είναι μια φθορά που γίνεται. Και ειδικά όταν, εντάξει, το εσωτερικό δεν είναι και το πιο αναπτυγμένο, έτσι. Αλλά τέλος πάντων. Περιμένω τώρα να στεγνώσουν τα καθίσματα. Καλά-καλά. Και κάνω τώρα λίγο σημάζεμα στο Gold. Γιατί ξέρετε, μερικές φορές πετάμε διάφορα πράγματα από εδώ ή από εκεί, τα ξεχνάμε και δεν τα παίρνουμε ποτέ. Ας πούμε πίσω έχω 5-6 μπουφάν, πρέπει να τα πάρω, να δω και τι επικρατεί στο προπαγκάζ. Αυτά. Και κάτι τελευταίο. Όποιος ξαναπατήσει σε αυτό εδώ το σημείο του αμαξιού, είτε είναι το δικό μου είτε σε κάποιον άλλον, να του κοπεί το πόδι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εγώ τελείωσα με όλες τις εργασίες για σήμερα για το αμάξι. Το καθάρισα, πέταξα τα σκουπίδια που είχε μέσα, γιατί όλο και αφήνουμε κάτι, εντάξει, καταλαβαίνετε. Καθάρισα κάποια έτσι τοπικά σημεία, κούμπωσα καλύτερα τα ηχεία, εντάξει, πήγαμε, κάναμε το σέρβις, αλλάξαμε το ντουλαπάκι που είχε χαλάσει, αντικαταστήσαμε το φωτισμό μέχρι να μας φτιάξουν τον δικό μας. Τι άλλο κάναμε, βάλαμε τα κάκια. Αυτά νομίζω κάναμε σήμερα, αν δεν ξεχνάω κάτι. Θα κλείσω εδώ το βίντεο. Αν και αύριο παίζει να πάω και το IQ να το κάνω ένα σέρβις, αλλά δεν ξέρω αν θα τραβήξω κάτι από εκεί πέρα. Θα δείξει αναλόγως. Αν τραβήξω θα σας το βάλω. Παρ' όλα αυτά θα σας το κλείσω εδώ το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Φιλάκια πολλά. Τι άλλο, να προσέχετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια. Θέλω την άλλη με τη ρόγα που είναι τσίτα. Ε, δεν θέλω αυτή την κάμπη σκιά.